ξεκινήσουμε, καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω με ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί επίσημα έτσι το γραφείο τύπου, μάλλον ο τομέας τύπου και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης ξεκινάει. Η πρώτη συνάντηση που έχουμε με το 2015 είναι αυτή. Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά, ευτυχία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο καθένας μας από τη δική του τη μεριά ας βάλει ένα λιθαράκι, ούτως ώστε η ενημέρωση που θα παρέχουμε στους κατοίκους της πόλης της Νέας Σμύρνης να είναι ουσιαστική. Πριν περάσουμε να γνωριστούμε, αν και γνωριζόμαστε θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια όσον αφορά το άτομό μου. Λέγομαι Νίκος Κιούτας. Είμαι εκπαιδευτικός, εργάζομαι στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα της εκπαίδευσης για 37 χρόνια. Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, εντεταλμένος για την ενημέρωση και μιλάμε για έναν τομέα και όχι για γραφείο τύπου και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό. Το διδακτορικό μου είναι στη ψυχολογία. Είμαι επιχειρηγός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντιου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης ακόμη πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας και έχουμε εκπαιδευτεί στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όταν ο Δήμαρχος μου πρότεινε να αναλάβω το γραφείο τύπου, θα έλεγα ότι ίσως να με ξάφνιασε λιγάκι, γιατί από ό,τι γνωρίζετε η βάση μου είναι η εκπαίδευση, όμως με χαρά το δέχτηκα γι' αυτό, γιατί έχω μία πορεία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχω δουλέψει στην τηλεόραση πάνω από 10 χρόνια σαν παραγωγός αλλά και διευθυντής ενός καναλιού που δεν υπάρχει τώρα, του πρώτου παιδικού καναλιού που υπήρχε, του Juniors. Ήμουνα παιδί, το ξέρω. Ναι. Διευθυντής προγράμματος, καθώς επίσης ακόμη και υπεύθυνος δύο εκπομπών που θα έλεγα ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Τα παιδικά χαμόγελα που είχαν μεγάλη τηλεθέαση και οι γονεϊκές συχνηλασίες που είχαν προέκταση της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, δηλαδή με ψυχολογία και πληροφορίες στον τομέα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής για τους γονείς. Εδώ θα σταματήσω και θα ήθελα να σας γνωρίσω και εσάς, να γνωριστούμε μεταξύ μας. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον κύριο. Με τον Γαβρίλη Μιχαλάτος, έχω ένα πόρταλ ενημερωτικό εδώ στο Δήμο μας, ονομάζεται Ανάδατος Press. Δεν είναι κάποια επαγγελματική κίνηση, δεν είναι το κύριο μου επάγγελμα. Αυτό είμαι τραπεζοϋπάλληλος, ασχολούμαι με το συνδικαλισμό στο τραπεζικό τομέα και πραγματικά έτσι αυτή η πρωτοβουλία μου άρεσε ιδιαίτερα, καθώς η αλήθεια είναι ότι γενικά αποφεύγεται από ανθρώπους του χώρου έτσι να συνευρίσκονται και να συζητάνε διάφορα θέματα, γιατί πολλές φορές κάποιοι το βλέπουν έτσι ανταγωνιστικά. Δηλαδή υπάρχει και άλλος που έχει κάποιο ειδησιογραφικό μέσο, έχει κάποιος μια εφημερίδα, κάποιος έχει ένα blog. Και πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο έτσι να συνυπάρξουν σε ένα χώρο και να συζητήσουν. Επομένως, με ξάφνιασε ευχάριστα αυτή η πρωτοβουλία και για το λόγο αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Θα πρέπει να πω ότι η συνεργάτης είναι ο Κώστας Σταυρόπουλος, είναι γνωστός. Θα έχουμε μια ξεχωριστή συνεργασία και θα αναπτύξουμε στη συνέχεια τους τομείς δράσης. Συνεχίζουμε. Είμαι ο Δημήτρης Πανταζής, είμαι ο επιδότης και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Φωνή της Νέας Σμύρνης και είμαι και δημοτικός σύμβουλος στην αντιπολίτευση, ο πλειοψηφίσαντας δημοτικός σύμβουλος στη Συμμαχία Πολιτών. Πολύ ωραία. Είμαι ο Δημήτρης Πατρόπουλος, κυρίως για σένα που δεν γνωριζόμαστε, με τους άλλους κυρίως γνωριζόμαστε. Εκπροσωπώ την Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου, την εφημερίδα Προφήτης και το διαδικτυακό κανάλι και το αντίστοιχο site του nstv.gr. Πολύ ωραία. Θα ήθελα στη συνέχεια και θα δώσω και θα έχουμε τη δυνατότητα και να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σας ακούσω τον τρόπο που εσείς, όταν ολοκληρώσω, τον τρόπο που βλέπετε εσείς την ενημέρωση και τη διαδραστικότητα την οποία προσωπικά επιδιώκω όσον αφορά την ενημέρωση. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει, τι εννοώ διαδραστικότητα σε επόμενο στάδιο. Θα ήθελα να δώσω, ήδη έχετε πάρει κάποια καρδιά, όπου δίνουν το πλαίσιο λειτουργίας που θα έχει το γραφείο τύπου ή μάλλον ο τομέας της ενημέρωσης.
Στόχος του Τμήματος της Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, του Γραφείου Τύπου και Πρόθεσης του Δημοτικού Έργου, είναι μέσω ενός κεντροποιημένου συστήματος συνεργειών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ανέλαβα, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οτιδήποτε λέω, με ενδιαφέρει να το λέω και να σας κοιτάζω στα μάτια και να είναι αυτό και να μην είναι τίποτα άλλο. Ήμουν ξεκάθαρος στον Δήμο, στον Δήμαρχο, στον κύριο Τζουλάκη που μου ανέθεσε αυτό το τομέα, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κεντροποιημένο σύστημα. Τι εννοούμε κεντροποιημένο σύστημα? Εννοούμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με την ενημέρωση, όλοι οι αντιδήμαρχοι εντεταλμένοι και σε επόμενη φάση, γιατί αντιλαμβάνεστε, το πλαίσιο που θα αναπτύξω στη συνέχεια δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είμαστε μόνο δύο άτομα και θα έλεγα ακόμη, γιατί ίσως κάποιοι να μου προσάπτουν ότι ίσως να έχω καθυστερήσει. Θα πω το εξής, και είπα, θα λέω μόνο αλήθειες και θα κοιτάζω στα μάτια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να μπορέσετε να λειτουργήσει αυτό, χρειάζεται χώρος. Χρειάζεται υποδομή. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει το χώρο όπου στεγάζεται. Είμαστε στην αναζήτηση της υποδομής. Δεν μπορεί ένα γραφείο τύπου να μην έχει έναν υπολογιστή, να μην έχει την κατάλληλη υποδομή για να μπορέσει να δουλέψει σύγχρονα. Ήδη ξεπερνάμε αυτές τις δυσκολίες και πιστεύω ότι σε ύστερο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε, σιγά σιγά να ανταποκριθούμε σε αυτό που περιμένουν από το τομέα ενημέρωσης. Και θα έλεγα προσωπικά ότι μ' αρέσει να βάζω το πήχη ψηλά. Αν δεν κατορθώσω, αν δεν κατορθώνω να πετύχω αυτό, είναι προτιμότερο να παραδίδω σε κάποιον άλλον. Επαναλαμβάνω και πάλι, ο στόχος είναι αρκετά υψηλός. Όμως είναι ένας στόχος που δεν μπαίνει σε χρονικά πλαίσια και δεν πρέπει να μπει σε χρονικά πλαίσια. Δηλαδή, ότι ξεκινήσαμε, θα πρέπει σε ένα μήνα, σε δύο. Όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω και που έχω τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου μας, είναι ότι θα ξεκινήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, από ένα κεντροποιημένο σύστημα. Οτιδήποτε θα περνάει έξω και θα διαχέεται στην ευρύτερη κοινωνία της Νέας Μύρης αλλά και υπόλοιπων δήμων και της όλης της Ελλάδας, θα περνάει μέσα από το γραφείο τύπου, τον τομέα τύπου. Ένας δεύτερος τομέας που μας έχει ανατεθεί είναι ο τομέας των δημοσίων σχέσεων και ένας τρίτος τομέας των διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας του εξωτερικού. Θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι τομείς θα πρέπει να χτιστούν σιγά σιγά και σε βάθος χρόνου, όπως είπα και προηγουμένως. Πάμε λίγο στον τομέα τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για τις δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής και το επιτελούμενο έργο της. Και θα έλεγα εδώ ότι όχι μόνο τώρα και παλαιότερα και επί δημαρχίας του κ. Τουλάκη αλλά και επί δημαρχίας του κ. Κουταλάκη γίνονταν πολλά, πάρα πολλά. Και ο Δήμος Νέας Μύρνης, και το λέω με γνώση το τι θέλω να αναπτύξω, παράγει πολιτισμό. Παρήγαγε και παράγει πολιτισμό. Είναι ένας Δήμος που ξεχωρίζει. Αν όμως ο καθένας τα βλέπει μεμονωμένα, θα έλεγα ότι δεν μπορεί να έχει την εικόνα του τι γίνεται. Βρίσκομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους και μου λένε ότι εσείς στο Δήμο Νέας Μύρνης κάνετε αρκετά πράγματα. Έχετε αυτό, έχετε εκείνο, έχετε και κάτι άλλο. Όμως, όλα αυτά σίγουρα δεν αρκούν. Θα επιδιώξουμε οτιδήποτε γίνεται να περνάει έξω, να διαχέεται. Και θα δεχτούμε και την κριτική. Και είμαστε έτοιμοι. Αν όλοι, και θα μιλήσω τώρα με διπλή ιδιότητα, θα μιλήσω και με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και του ανθρώπου που έχει δουλέψει στα μέσα, έχω διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ψυχολογίας, τηλεόραση και παιδική ηλικία. Έχω διδάξει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η κυρία Κορονέου, που ήταν καθηγήτριά μου, μου έλεγε το εξής, ότι όταν όλα παρουσιάζονται σε μια ευθεία γραμμή, ότι όλα βαίνουν καλώς, τότε πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο. Επαναλαμβάνω και πάλι. Θα είμαι εδώ να ακούσω, θα είμαστε εδώ, γιατί είμαστε ομάδα με τον Κώστα, και ίσως να πλαισιωθούν και από άλλα άτομα. Να ακούσουμε, να φουγκραστούμε. Ίσως και να διαφωνήσουμε. Όμως, οτιδήποτε θα γίνεται, θα βάζουμε σαν στόχο την καλή ενημέρωση και το παραγόμενο έργο να πάει ένα βήμα μπροστά. Συνεχίζω. Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση παροχής πληροφοριών που αφορούν το Δήμο. Νομίζω το καλύψαμε. Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου. Θα δείτε λίγο παρακάτω, λέει κεντρικές υπηρεσίες κλπ. Και παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο. Στόχος μας είναι οτιδήποτε και από τις υπηρεσίες του Δήμου,
οτιδήποτε γίνεται, αν είναι δυνατόν, να διαχέεται. Και αυτό μπορεί να διαχέεται με πολλούς τρόπους. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι μόνο τα δελτία τύπου. Δεν είναι μόνο τα δελτία τύπου. Θα προσπαθήσουμε και θα δείτε στη συνέχεια ένα κομμάτι που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και που συμφωνεί νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι Δημήτρη, είναι ότι η χρηστικότητα την οποία έχει το site του Δήμου Νέας Σμύρνης. Θα έλεγα ότι προσωπικά, αλλά έχοντας μιλήσει και με πολλούς άλλους, η κατηγοριοποίηση η οποία υπάρχει στο site του Δήμου Νέας Σμύρνης δεν έχει τη χρηστικότητα όσον αφορά τους δημότες, τους πολίτες. Το να μπαίνει και να βλέπει τα δελτία τύπου μπορεί να τα δει και καλά κάνει και τα βλέπει. Όμως θα προσπαθήσουμε σε επόμενο, δεν λέω ότι θα γίνει σε ένα μήνα, δεν λέω ότι θα γίνει σε δύο μήνες. Είναι μέσα στις προθέσεις και μέσα σε αυτό που έχει ζητήσει και ο Δήμαρχός μας, ο κ. Βουλάκης, να προχωρήσουμε σε μια χρηστική κατηγοριοποίηση των κατηγοριών και των υποκατηγοριών που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες μας, να μπορούν οι δημότες να βρίσκουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Θα προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Απαντά γραπτά σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, τους αρμόδιους δήμαρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβουλίους όπου χρειάζεται σε σχόλια εφημερίδων. Θα ήθελα να σταθώ και θα σταθώ εδώ. Το γραφείο τύπου σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το κομμάτι, δεν λειτουργεί μόνο του. Ενημερώνεται για τα πάντα. Παρακολουθεί με την καλή έννοια του όρου και έτσι πρέπει να είναι, παρακολουθεί τα πάντα. Όμως, μεταφέρει στον Δήμαρχο, του γνωρίζει αν υπάρχει κάτι που χρήζει απάντηση ή και αρνητικό δημοσίευμα, είπε και πάλι ότι δεν είναι κακό, και έρχεται σε επικοινωνία και με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο. Από εκεί και πέρα. Το γραφείο τύπου, η απάντηση, δεν είναι δική του πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλία, εφόσον είναι πρωτοβουλία του εντεταλμένου, αυτό που αφορά το θέμα. Πάνω σε αυτά μπορείτε να ρωτήσετε στη συνέχεια ό,τι θέλετε. Θα συνεχίσω. Το ότι κάνουμε αποδελτίωση, αυτό γινόταν Κώστα και συνεχίζει να γίνεται ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φροντίζει για τη δημοσίευση των διεκηρύξεων και των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό θα γίνει σε ύστερο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Συνεργάζεται με τον τοπικό τύπο για τοπικά θέματα. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Συνεργάζεται με τους διαφόρους συλλόγους και άλλους φορείς και δημιουργεί συνθήκες προβολής. Σε επόμενο χρόνο. Συνεργάζομαι, έχω συνεργαστεί με τους αντιδημάρχους και με τους εντεταλμένους. Το επόμενο βήμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σαν γραφείο τύπου και με τους συλλόγους. Κοντά μας θα είναι πάντοτε και ο αντιδήμαρχος ή ο εντεταλμένος σύμβουλος, τους τοπικούς φορείς που υπάρχουν, αθλητικά σωματεία, συλλόγους γονέων, γιατί θα θέλαμε να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου τύπου και παράλληλα να αναπτύξουμε και μαζί τους μια συνεργασία. Ακόμη, ένα κομμάτι που θα ήθελα να πω και που δεν το έχω συμπεριλάβει εδώ και που το θεωρώ σημαντικό. Έχω μιλήσει και με αυτό με τον Δήμαρχο, ότι το γραφείο τύπου δεν μπορεί να είναι στατικό. Και τι σημαίνει κατ' εμέ στατικότητα, δηλαδή να λειτουργεί μόνο μεταφέροντας οτιδήποτε είδηση να είναι ο διαμεσολαβητής και να την περνάει προς τα έξω. Σε συνεργασία ή και αυτόνομα θα αναπτύξει και δικές του δράσεις. Μια δράση που θα επιδιώξουμε είναι σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να υπάρξει μια διαβράβευση εντύπων που βγάζουν τα σχολεία μας. Γιατί δεν γίνεται. Καθώς επίσης ακόμη θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν κάποια ντοκιμαντέρ. Κάνουν καταπληκτικά πράγματα τα παιδιά, οι νέοι, αλλά και άλλοι φορείς. Και είπαμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης παράγει πολιτισμό. Και παράγει πολιτισμό όχι μόνο σε επίπεδο της πλατείας ή του άρσους. Παράγει πολιτισμό σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Και αυτόν τον πολιτισμό εμείς και προσωπικά εγώ θα προσπαθήσουμε μαζί με τον Κώστα να τον αναδείξουμε. Για μένα πολιτισμός είναι και αυτό το γκράφιτι που μπορεί να κάνει μία ομάδα. Και δεν μπορεί να έχουμε στεγανά. Δεν μπορεί να αποκλείουμε καμία ομάδα. Και δεν θα την αποκλείσουμε. Θα περάσω στο δεύτερο κομμάτι, που είναι το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, όπου έχουμε έναν κανονισμό όσον αφορά με τον τρόπο που θα αναπτύξουμε τις δημόσιες σχέσεις, όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα κομμάτι που και αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό. Είναι το κομμάτι ότι έχουμε
αξιόλογους ανθρώπους. Ο καθένας έχει ένα δικό του διαμαντάκι, έχει κάτι το ξεχωριστό. Όμως, αν κατορθώσουμε όλο το δυναμικό καθηγητών, ζωγράφων, να το καταγράψουμε, να το βρούμε τελικά, να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Δημιουργήσαμε το σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο και ανακαλύψαμε ότι έχουμε πάρα πολλούς μεσημεριώτες που είναι γείτονες, που είναι στην διπλανή πόρτα και δεν τους ξέρουμε. Και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους εντοπίσουμε. Και αν είναι δυνατόν, αυτό το οποίο κάνουν, να το αναδείξουμε, να το βγάλουμε πιο έξω. Ένας άλλος τομέας διεθνώς είναι ο τομέας των διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας με το εξωτερικό. Ίσως κάποιος εδώ να μου πει, κύριε Σιούτα, Νίκο, θα με ενδιαφέρει το πώς θα με πούν αυτό το τελευταίο που με απασχολεί εμένα. Έχουμε λύσει όλα τα άλλα τα προβλήματα και θα φτάσουμε στο κομμάτι να δημιουργήσουμε επικοινωνία ή συνεργασία και με άλλες πόλεις ή δεν ξέρω άτομα ή πανεπιστήμια με το εξωτερικό. Αυτό το πράγμα εμείς το κάνουμε. Το κάνει ένα σχολείο, το κάνει το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Έχουμε Erasmus. Erasmus Plus. Και μέσα στις, όταν είπα ότι θα αναπτύξει αυτόνομες δράσεις, είναι και αυτό. Είναι από τα πρώτα σχολεία που έχουν Erasmus. Δηλαδή, τον Μάιο έρχονται εδώ μαθητές από την Ιταλία και εκπαιδευτικοί, από την Ισπανία και από την Πολωνία. Και το τέταρτο δημοτικό σχολείο, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ένα από τα πρώτα. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή την τεχνογνωσία, γιατί αν θέλετε πρόκειται και περί τεχνογνωσία, το πώς συντάσσεις ένα φάκελο, το πώς τον υποβάλλεις στην ευρωπαϊκή κοινότητα, πώς παίρνεις Erasmus, όχι μόνο να το επεκτείνουμε για τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς. Το Erasmus πλέον περιλαμβάνει τα κομμένιους, περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί σε μία ημερίδα που θα κάνουμε και μπορούμε να την κάνουμε με τον κύριο, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο παιδείας, τον Πολύδωρο, τον Συρίγο, να μην καλέσουμε και να το ένα σχολείο να γίνουν 5, να γίνουν 10, ο ένας σύλλογος, μία ομάδα, γιατί αφορά και κοινωνικές ομάδες. Το γραφείο τύπου έχει και τέτοιες αρμοδιότητες. Θέλει να επεκτείνει τη δράση του και σε αυτό το τομέα. Και δεν τον επεκτείνει. Και δεν το κάνει με καλή διάθεση. Έχω αρκετά πράγματα εδώ που δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω όσον αφορά τον τομέα των διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας του εξωτερικού. Και έρχομαι τώρα σε ενδεικτικές προτεραιότητες που βάζουμε, που τις έχουμε βάλει από καιρό και θα προσπαθούμε σιγά σιγά να τις υλοποιούμε. Μιλάμε για υλικοτεχνική οργάνωση του τομέα ενημέρωσης. Ίσως ο Κώστας να χαμογελάσει λίγο εδώ και να πει ότι ένα γραφείο τώρα πήγαμε, Κώστα, έτσι δεν είναι. Αναζητούμε ένα δεύτερο υπολογιστή. Αναζητούμε, όχι. Είμαι από αυτούς που δεν ανεβάζει τον πύχη. Ανεβάζει τον πύχη. Και όταν περνούσα και το τέταρτο, ή όταν ήμουν σχολικός σύμβουλος ή οτιδήποτε άλλο, θα λέγω ότι δεν παρέλαβα πολλά πράγματα. Μ' αρέσει να έχω πείσμα. Και σας είπα και πάλι ότι αν δεν τα καταφέρω, παραδίδω την εντολή. Ή αν πάλι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και τα οποία μοιράζουμε τώρα μαζί σας, δεν θα διστάσω. Το ίδιο να μαζευτούμε και να πω ότι δυστυχώς μιλούσαμε για κεντροποιημένο σύστημα και για το κεντροποιημένο σύστημα δεν υπάρχει. Όταν λέμε κεντροποιημένο σύστημα, σημαίνει ότι όλοι διαχέουν την πληροφορία μέσω του τομέα ενημέρωσης. Είμαι ξεκάθαρος. Συνεχίζω λίγο πιο παρακάτω. Διάχυση του παραγόμενου έργου μέσω κεντροποιημένου, το είπαμε. Ουσιαστικές παρεμβάσεις, το είπαμε. Δοκιμαστική εφαρμογή ηλεκτρονικής ενημέρωσης από τις. Μίλησα και με τις διάφορες παρατάξεις. Και με τον κύριο Κουταλάκη. Μίλησα και με τον Άγγελο τον Βρετό και με τον Πάντο και συμφωνούν όλοι. Και μίλησα και με την παράταξή μου. Ζήτησα από τον Κώστα, Κώστα του λέω, δώσ' μου σε παρακαλώ, για να δούμε με ποιο τρόπο επικοινωνούμε. Έχουμε μια υπάλληλη, και αν κάνω λάθος Κώστα, δεν έχω κανένα θέμα να με διακόψεις. Όπου κάποια μέρα είδα ότι έψαχνε εκεί στο σπίτι μου να μου φέρει ένα φάκελο. Έψαχνε κάποιον άλλο στο σχολείο να φέρει ένα άλλο φάκελο. Έχουμε ανάγκη από άτομα που θα δουλέψουν και το Δήμο. Θα μου πεις, αυτή δεν είναι δουλειά. Τα πάντα εξελίσσονται και εξελίσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δεν μπορώ να δεχτώ και δεν το δεχτώ. Και συμφωνεί και ο Δήμαρχος, συμφωνεί και οι άλλοι και των άλλων παρατάξεων. Θα δώσουμε έναν εύλογο χρόνο, θα καταγράψουμε τα email. Θα καταγράψουμε τα email και αν κάποιος δεν έχει email,
θα γίνεται ένα τηλέφωνο και θα πηγαίνει να το παίρνει, θα πρέπει να το πάρει, ή θα το πάρει την παράταξή του. Ένα υπάλληλο να περιφέρεται, συμφωνείτε με τριμό. Αναφέρεστε προφανώς στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή και των Επιτροπών και των Οικονομικών Προσώπων. Εντάξει, με την Εθνική Στέγη που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει ότι λαμβάνουμε την ημερήσια διάταξη μέσω email. Το έχουμε αυτό. Επίσης, το έχω συζητήσει με το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Άκη τον Τζιάπη, και του έχω πει ότι στους 41 Δημοτικούς Συμβούλους είναι λογικό να μπορείς να θες να στέλνεις για να εξοικονομήσεις χρόνο στον κλητήρα την ημερήσια διάταξη μέσω email. Όμως, στις περιπτώσεις που είναι για τα εισηγητικά των θεμάτων, που είναι λίγα τα άτομα, δεν είναι 41, είναι 5-6, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να πηγαίνουν σε μία έτοιμη μορφή στο σπίτι, σε φάκελο. Να ξεκαθαρίσουμε. Και σκαναρισμένα που πηγαίνουν σε μέσω ηλεκτρονικά, γιατί τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά όταν θα θέλουμε εμείς να έρθουμε εδώ να τοποθετηθούμε, θα πρέπει να τυπώνουμε το σπίτι μας 500 μελάνια και χαρτιά, όταν είναι ένας προϋπολογισμός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ρε παιδί μου, και σε μία μίλησε και με την πρόεδρο του. Και με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και συμφωνεί και αυτή, νομίζω το είπε την προηγούμενη φορά, οτιδήποτε να προσπαθήσουμε, αυτό γίνεται σε όλους τους Δήμους. Δεν είναι. Δεν τιμά κανέναν το να ένας υπάλληλος να τρέχει από γειτονιά σε γειτονιά. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Αν έχουμε και 4-5 άτομα, τα οποία δεν μπορούν, ή είναι ο όγκος των εισηγήσεων είναι τόσο πολλό, ή αυτό το οποίο πρέπει να τυπώσουμε είναι τόσο πολλά, θα βρούμε. Όμως, η πορεία την οποία χαράσουμε είναι πορεία ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Έτσι γίνεται παντού. Μικρή και παρέμβαση. Ναι. Τι κάνει, επειδή στα χρόνια που δούλεψα ως συμβασιούχος κλητήρα στο Δήμο, έχω κάνει να μοιράζω στους Δημοτικούς Συμβούλους την ημερήσια διάταξη εγώ ίδιος μεσημεριάτικα. Βέβαια τότε ήταν προκαλικρά, ήταν 33, οι σύμβουλοι δεν ήταν 41. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να εξοικονομήσει ο υπάλληλος ή η υπάλληλος, ανάλογα ποια είναι η βάρδια του κλητήρα, να μην μοιράζονται στις 41 διευθύνσεις, αλλά τώρα για 5-6 για τους επικεφαλής δεν νομίζω ότι χαλάσε ο κόσμος. Σε μισή ώρα βγαίνει. Είμαι ξεκάθαρος. Ο στόχος είναι αυτός και σε αυτόν τον στόχο θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε βάζοντας ένα χρονικό πλαίσιο προσαρμογής που μπορεί να είναι 1-2 μήνες και πάλι θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Όμως, δεν θα ξεφύγω από τη γραμμή την οποία έχουμε πει ότι πάμε για ηλεκτρονική ενημέρωση. Και ηλεκτρονική ενημέρωση πρέπει να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έχουμε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Λοιπόν, ακόμη. Νικό. Ναι. Προσέχετε την κυρία να ευχαριστούμε την ξέρω. Ναι. Γεια σας. Είμαι Ελπίδα Μηναδάκη. Είμαι εγώ. Ελπίδα Μηναδάκη. Είμαι συνεργάτη. Μηναδάκη. Ναι, το NSTV. Ελπίδα Μηναδάκη από το NSTV. Μηναδάκη με ήρθε. Στο σημείο αυτό, εγώ δεν θα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα ήθελα να σταματήσω, είμαι εδώ να σας ακούσω, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Αυτό το οποίο θα πω για μία ακόμη φορά είναι ότι επιδιώκουμε την διαδραστική ενημέρωση και διαδραστικότητα της ενημέρωσης είναι όταν ο πομπός δίνει την πληροφορία, το μέσο παίρνει την πληροφορία, διαχέει την πληροφορία και στη συνέχεια ο πομπός πάλι το γραφείο τύπου αξιολογεί εντός εισαγωγικών, παρακολουθεί, αποδελτιώνει οτιδήποτε αφορούν. Αυτή είναι η διαδραστικότητα και αυτό επιδιώκουμε εμείς. Δηλαδή, δεν θέλουμε στατικότητα και οπωσδήποτε δεν υπάρχουν στεγανά. Δικαίωμα στην ενημέρωση θα έχουν όλοι και θα έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά την ενημέρωση. Εντάξει. Παρακαλώ. Μία παρατήρηση, μία απορία στο κείμενο που μας μοιράσατε και κάποιες ερωτήσεις, εκτός εάν θέλετε να το πάτε κυκλικά, να καλύψετε τον καθένα μας και μετά ο επόμενος. Δεν έχω ένα θέμα. Ωραία. Για μας την Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου θεωρείται απρέπεια δημοσιογραφική να βρισκόμαστε σήμερα, μόνο δύο τοπικά μέσα και το site του ανάλατου. Κλείνω την παρατήρηση. Η απορία μου στο κείμενο που μας μοιράσατε, κύριε Σιούτα, στην πρώτη κατηγορία, τομέας τύπου και μέσων ενημέρωσης, στη δεύτερη παράγραφο λέτε ότι το γραφείο οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφορίας που αφορά το Δήμο. Ναι.
Αυτό καλύπτει και ερωτήσεις πληροφοριών που σας έρχονται από πολίτες ή μόνο τις πληροφορίες που εσείς θέλετε να διοχετεύσετε. Δηλαδή, αν ένας πολίτης κάνει ένα αίτημα το οποίο πρωτοκολληθεί και κατευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιο εντεταλμένο ή αντιδήμαρχο, σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκεται το γραφείο τύπου? Σε αυτή τη φάση όχι. Σε αυτή τη φάση όχι. Συνήθως απαντάει ο αντιδήμαρχος ή ο ανάλογος. Εσείς δεν εμπλέκετε, δεν εμπλέκεστε ούτε με κοινοποίηση. Αυτό εννοώ αν σκοπεύετε να εμπλέκετε. Αν αφορά μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που υπάρχει θέμα που απασχολεί, με τον τρόπο που είπαμε, συνεργασία με αντιδήμαρχο εντεταλμένο, κατά τον τρόπο. Σε μεμονωμένα άτομα σε αντιφάσεις. Αντίστοιχα, αλλά σε συνεργασία με κάτι. Ναι. Συνήθως απαντάω εγώ. Συνήθως. Εάν αφορά έναν αντιδήμαρχο, μπορεί να αφορά τον αντιδήμαρχο παιδείας. Ναι, συνήθως όμως και εκεί απαντάω εγώ. Συνήθως. Αφού μάθω τι έγινε και τα λοιπά. Τώρα, σε πιο ειδικά υπηρεσιακά θέματα, δηλαδή αν οικονομικά ή οτιδήποτε θέμα. Άρα δεν θέλετε να εμπλέκεστε με κοινοποίηση. Δημήτρη, να απαντήσω εγώ. Να απαντήσω εγώ, γιατί εγώ έχω γνώση πάνω σε αυτό. Μάλλον, συγγνώμη, Νίκο. Ναι, παρακαλώ. Ό,τι έρχεται στο Δήμα, κοινοποιείται προς τον Δήμαρχο, απαντάω εγώ σε συνεργασία με τον Δήμαρχο. Τώρα, αν έχει πάει κάτι στις προμήθειες ή δεν ξέρω τι, μπορεί να λαμβάνω γνώση, να ξέρω τι έχει έρθει, αλλά. Ή σε συνεννόηση θα γράψω 5 πράγματα να απαντήσω εγώ σε ένα δημότη ή θα απαντήσουν μόνοι τους. Ο αρμόδιος. Ο προϊστάμενος, ο τάδε κτλ. Όχι, για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά αυτό για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Ξαναλέω και πάλι. Στα μεμονωμένα άτομα, αν ο Δήμαρχος δώσει, δίνει κατευθύνσεις. Εντάξει, σε αυτή τη φάση το τμήμα. Τι τμήμα, δύο άτομα είμαστε. Αν πάρουμε ένα τέτοιο όγκο δουλειάς, να απαντάμε στον καθέναν, έτσι, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Όμως. Σε βάθος χρόνου θα λειτουργήσει και αυτό. Όπου καθορίζει ο Δήμαρχος ότι πρέπει να απαντήσει ο κόσμος, πρέπει να απαντήσουμε, τότε απαντούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Μπορώ να συνεχίσω κατανοητό. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτήρια επιλέξατε τους σημερινούς προσκεκλημένους. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Οτιδήποτε είχε σχέση με την ενημέρωση και πλέον η ενημέρωση δεν είναι μόνο με τον έντυπο τύπο, είναι με τον ηλεκτρονικό και θα έλεγα ακόμη είναι και με τα blogs. Και μακάρι, δηλαδή, παρακολουθώντας τις τελευταίες εκλογές, υποψήφιος. Η δύναμη του μέσου, δηλαδή, η δύναμη του face, ας πούμε, σε παράδειγμα, είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και είναι κομμάτι που θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Οτιδήποτε δίνει πληροφορίες, και ίσως να μην το έχουμε εντοπίσει ακόμη, Κώστα. Οτιδήποτε, αυτό ήταν το κριτήριο. Οτιδήποτε ενημερώνει, τους πολίτες της Νέας Σμύρνης, για μας, είναι μέσο, είναι δύναμη. Με καλύψατε και σε αυτό, άλλη μια ερώτηση έχω. Νομίζω δεν πρέπει να χωρίσω τα μέσα επικοινωνίας σε αντιπολιτευτικά και μη, ενδεχομένως όμως κάποια στιγμή να παρουσιαστεί κάποιο αυστηρά αντιπολιτευτικό μέσο. Πώς σκοπεύετε να το χειριστείτε αυτό επικοινωνιακά, θα έχει την ίδια πρόσβαση στο γραφείο τύπου από εσάς? Νομίζω ότι απάντησε προηγουμένως και είπα ότι το έχω καλύψει. Κύριε Πετρόπουλο, είπα το εξής, ότι για μας και οποιαδήποτε κριτική γίνεται, αποτελεί σημείο ανάγνωσης, αξιολόγησης και αν χρειάζεται να τύχει απάντηση, θα τύχει. Εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας όπως θέλετε. Και εμείς, αντίστοιχα, σαν Δημοτική Αρχή, θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να την κάνουμε. Ίσως και να συγκρουστούμε, ίσως να συμφωνήσουμε, όμως όλο αυτό αν καθίσουμε και το δούμε σε μια άλλη προέκταση, θα λέγω ότι είναι παραγωγική διαδικασία. Και εξήγησα, η ευθεία γραμμή για μένα προσωπικά δεν λέει τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Σούλη, και κάτι τελευταίο. Σκοπεύετε να ελέγχετε αν οι πληροφορίες οι οποίες δίνετε, ασχέτως ποιο κομμάτι του Δήμου αφορούν, δημοσιεύονται και με ποιο ρυθμό και με ποιον τρόπο, ή απλά θα παρέχετε πληροφορίες στα μέσα χωρίς να ελέγχετε, εάν και εφόσον αυτές δίνονται στο κοινό της Νέας Μέλης? Μίλησε για διαδραστικότητα και η διαδραστικότητα περιλαμβάνει μερικά στάδια. Καλό, παρέχω πληροφορία, περιμένω τη διάχυση της πληροφορίας και παίρνω το feedback πάλι κατά πόσον αυτό λειτουργεί. Αν αυτός ο κύκλος έχει διάφορους, είναι μια λυσίδα, έχει κρίκους. Αν κάπως πάει, ίσως θα πρέπει και εμείς σαν γραφείο τύπου και εγώ σαν εντεταλμένος να το δω σε μια άλλη βάση. Αν δηλαδή, θέλω να το πω ξεκάθαρα,
στέλνουμε συνεχώς σε κάποιο έντυπο. Δεν λέει έντυπο και δεν βάζει τίποτα. Ίσως θα πρέπει και εγώ να το δω κάπως διαφορετικά, να το δούμε κάπως διαφορετικά. Σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ενημέρωση. Και λυπάμαι που θα το πω, δεν την έχει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύντα. Ξεκάθαρα πράγμα. Θα πάρω, μιλήσω ποδοσφαιρικά, την μπάσα από τον κύριο Μητρόπουλο σε δύο θέματα. Και θα πω και ένα τρίτο δικό μου στο τέλος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ερωτώ απλά, δεν κατακρίνω. Παρόντες είμαστε μόνο δύο από τις πέντε έτυπες τοπικές εφημερίδες. Οι άλλοι τρεις ενημερώθηκαν και δεν ενδιαφέρθηκαν ή για κάποιο λόγο κάποιος δεν ενημερώθηκε. Όλοι ενημερώθηκαν. Πώς θα παρακαλούσα να απαντώ εγώ. Όλοι ενημερώθηκαν. Ακούστε κάτι. Η ενημέρωση είπα προηγουμένως ότι όπως λέει και εγώ σας ενημερώθηκαν όλοι. Εμένα δεν με πειράζει. Και ένας να έρθει, με αυτόν τον ένα θα λειτουργήσω. Δεν αποτελεί προσωπική προσβολή το ότι κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν. Αν μη τι άλλο, όταν θα γυρίσω στο σπίτι μου, θα ανοίξω το email μου. Και στοιχειωδώς θα περιμένω μία απάντηση. Για την απουσία μου. Για την απουσία. Όταν στείλεις μία πρόσκληση, σε καλούν κάπου, αν δεν μπορείς να πας, εγώ αυτό έχω μάθει. Και έτσι λειτουργώ. Και σαν άνθρωπος και σαν θεσμός. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Όχι, πάμε στο δεύτερο. Ναι, Μοναχού και εκτός μια άλλη, δηλαδή και ευρύτερα σε αυτοδιοικητικά blogs και σε κτλ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν μας έχουν τα ομαδικά email, βλέπουμε και τους άλλους παραλήπτες, είναι και αυτοδιοικητικά blogs. Ναι, το οποίο πολύ συχνά δημοσιεύουν και. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια. Ναι, είμαστε μεγάλη λίστα. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο. Θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανυπομονώ να το δω, να το βιώσω κιόλας, γιατί στην προηγούμενη θητεία το έχω λίγο παράπονο, δεν το βίωσα. Το να απαντάει το γραφείο τύπου του Δήμου στις αυστηρά αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Γιατί εγώ στην προηγούμενη θητεία ούτε μια φορά δεν μου απαντήσανε ποτέ σε τίποτα δημοσίως. Για να κάναμε ένα υγιή διάλογο ανταλλαγής επιχειρημάτων. Γιατί εγώ πάντα όταν δημοσίευα κατακλητικά το έψαχνα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι τώρα θα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή να γίνει αυτό. Στα πλαίσια, όπως είπα και πριν, του υγιής διαλόγου. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι για το site του Δήμου. Έχω μία διαφωνία σε αυτό που είπατε αρχικά, ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα συμφωνούσε στο πόσο χρηστικό και καλό είναι το site του Δήμου. Μπορώ να πω ότι για αυτό το οποίο θα θέλανε να είναι ένα διαδικτυακό πόρταλ κόστος 450.000 ευρώ, δεν έχει να κάνει με εσάς, μιλάμε για δύο θητείες πίσω. Θα βαλήσω, δάμε. Ναι, προς Θεού, εγώ μιλάω και για το παρελθόν κιόλας, είμαι αναδρομικός. Δεν κάνει τόσο καλά τη δουλειά του σε αυτό. Εντάξει, είναι καλό στο να δημοσιεύει τις αθλοδιακοπές, τις προτίμησεις για τα οκτάμινα, για τους παιδικούς σταθμούς, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν και πολύ απλά θέματα τα οποία θα μου πείτε εκεί. Εσύ βρήκες να κολλήσεις σαν λεπτομέρεια. Έχουν εδώ και δύο μήνες παραιτηθεί δύο επικεφαλείς παρατάξεων και δεν τους έχετε αντικαταστήσει ακόμα με τους ελαχώντες δημοτικούς συμβούλους που ορκίστηκαν. Οι Στέφος και Παπασπίδης δεν υπάρχουν πια. Έχουν αντικατασταθεί από Αφεντουλίδη Γρηγοράκη και δεν υπάρχουν ως δημοτικοί συμβούλοι στο site του Δήμου. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Πώς θα με συγκεντρώσει. Πρόσφατο είναι αυτό. Γιατί νομίζω το πολύ τρεις μέρες, τέσσερις πριν αυτό ήταν. Που το κοίταξα. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο το κοίταξα. Το κοίταξα και γέλαγα με τα συγχωρήσεις. Δηλαδή το Δεκέμβριο παρατηρήθηκε και δύο. Δημήτρη, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες όσον αφορά το να δημιουργείς, καταρχήν δεν θα διατεθούν χρήματα, αν έπαιξε κάποιο προσώπου εδώ. Δεν έχει να κάνει με εσάς, ναι, ναι. Θα προσπαθήσουμε με τους ανθρώπους που έχει ο Δήμος να κατηγοριοποιήσουμε, να το πάμε σε μια κατεύθυνση χρηστικότητας. Θα είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Η αξιολόγηση της προσπάθειας θα γίνει σε ύστερο χρόνο. Το να όλοι συμφωνούμε ότι δεν έχει χρηστικότητα. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι ανάκατα λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αυτή την κατηγοριοποίηση θα συνεργαστούμε και με άλλους και με άλλα άτομα και θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θα γίνει καμία επιβάρυνση στο Δήμο. Εντάξει, πάμε στο άλλο θέμα. Απλά προσθέτω μόνο, επειδή όλοι έχουν δισογραφικά site, δηλαδή το κοινό κοινωνικών μας είναι οι ιστοσελίδες, και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι και προγραμματιστές και επαγγελματίες, όχι τώρα ερασιτέχνες, όπως θα κάτσω εγώ να φτιάξω ένα ερασιτεχνικό blog για τον εαυτό μου, όπως πήγα σε εταιρεία και ανέθεσα να μου κάνει για τη φωνή της Νέας Μήνης ένα site αντίστοιχο.
Όταν κάθονται και βλέπουν το site του Δήμου, το οποίο νομίζω είναι χτισμένο πάνω σε Joomla λογισμικό, μου λένε αυτό 450.000 ευρώ, ούτε 10.000. Θέλω να σταματήσω αυτή την κουβέντα. Εντάξει. Γιατί δεν με αφορά. Ναι, ναι. Θα απαντώ μόνο. Έχετε δίκιο. Μου, να απαντώ μόνο σε θέματα που με αφορούν. Καμία τύχη. Αν θέλει να κάνουμε μία άλλη, σαν δημοτικό σύμβουλο, μπορεί να το θέσει. Τα έχουμε πει χρόνια πριν. Απλά επειδή το ζήτησε το site. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σα πω. Μα το είπα πρώτο ότι δεν σα αφορά. Ναι. Επομένως, έχουμε στην προηγούμενη ερώτηση που μου είπε. Αν θα υπάρχουν δημοσιεύματα που μπορεί να μην να είναι αντιπολιτευτικά ή όπως τα χαρακτήρισε εσύ. Νομίζω ότι το πλαίσιο το έδωσα προηγουμένως και αυτό. Και είπα. Οτιδήποτε αφού γκραζόμαστε, ακούμε. Αν θα υπάρξει απάντηση, δεν θα είναι πρωτοβουλία του γραφείου τύπου. Το γραφείο τύπου, ο τομέας τύπου θα ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, εντεταλμένο το δήμαρχο και η απάντηση, αν θα δοθεί, θα δοθεί μέσα με τη σύμφωνη γνώμη αυτών. Δεν μπορεί μόνο του ο τομέας τύπου να απαντάει στο κομμάτι αυτό και νομίζω τον αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Εντάξει, ωραία. Κάτι άλλο? Είναι εντάξει, καλή μέρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω σε όλα αυτά που είπαμε. Να πω και πάλι ότι αυτή η πρωτοβουλία νομίζω ότι μόνο θετικά πράγματα έχει να αποφέρει στο επικοινωνιακό κομμάτι και όχι αρνητικά. Οι προλαλήσαντες και ως πιο ειδικοί στο κομμάτι και επαγγελματίες θα πω το γνωρίζουν καλύτερα. Θα επικεντρωθώ και εγώ λίγο στο κομμάτι του, στο θέμα του site του Δήμου, το οποίο δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, δεν ξέρω αν κάποιος από εδώ έχει δραστηριοποιηθεί επάνω στην κατασκευή του. Όχι, είναι λίγο, όχι, είναι πανηθωτικά. Είναι λίγο, δεν είναι και τόσο εύπεμπτο, θα έλεγα, για τον κόσμο. Χάνεσαι λίγο ως προς τη θεματολογία, αισθητικά είναι αρκετά πίσω, δηλαδή ένας με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, αν θέλετε ακόμα και με τα εργαλεία που μπορεί να του δώσει δωρεάν η Google, μπορεί να φτιάξει κλάσεις ανώτερα πράγματα και γι' αυτό λίγο, και δεν θέλω να έρθω βέβαια σε αυτό το κομμάτι, εντυπωσιάστηκα με ένα νούμερο που άκουσα από τον κύριο Πανταζή προηγουμένως, το οποίο, το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά κοινωνία της πληροφορίας ναι, είναι απίστευτο, ας πούμε, γιατί λόγω του ότι είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα. Ωστόσο, θα επιμείνω ότι είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι δεν πρόκειται να αποκλειστεί κανείς από την ενημέρωση, ακόμα και αν ασκεί έτσι, ας το πούμε, αντιπολίτευση, έναν αντιδραστικό λόγο, γιατί πολλές φορές αυτοί που χαϊδεύουν τα αυτιά και οι κόλακες και οι αυγικοί είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από αυτόν που θεωρητικά είναι εχθρός απέναντι και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου σε οποιοδήποτε θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο site και το γνωρίζει ο Δημήτρης είναι ότι υπάρχουν, είναι περιορισμένες. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις όλο το site. Δεν ξέρω τι δεσμεύσεις, είναι έτσι Κώστα. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις όσον αφορά τη μορφή του. Θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, να αποκτήσει χρηστικότητα μέσω μιας καλύτερης κατηγοριοποίησης. Αν ξεκινούσε από την αρχή, σίγουρα εγώ κάπως διαφορετικά θα το φανταζόμουν, γιατί και εγώ αντίστοιχα δουλεύω, χρησιμοποιώ, είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει να μπαίνω μέσα σε αυτά. Είναι και 2007-2008. Ξέρω, Δημήτρη, τα ξέρω, τα ξέρω και τα καλά. Τα ξέρω και τα καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά τα οποία σας έχω δώσει θα σας στείλω και στην ηλεκτρονική μορφή μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει. Λοιπόν, Κώστα, αν θα ήθελες να πεις κάτι. Ο Κώστας είναι ο συνεργάτης, εντάξει, το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πούμε. Αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης να το δούμε, θα το δούμε λιγάκι, όσον αφορά την ενημέρωση, την αντικατάσταση, να το δούμε λιγάκι Κώστα, αν πράγματι δεν έχουμε κάνει την αντικατάσταση κάποιων ατόμων. Και λίγο σιγά. Ναι. Από τώρα, ναι. Στο site. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.